μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Φτάσαμε στο Ήλιον, τρέχω να γίνω η Shopping Star. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Όταν δει αυτό το σακάκι, ειδικά όταν το ανοίξω, νομίζω ότι θα δει την Beyoncé. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Παρακαλώ. Γεια σας. Μου είναι στενό το παντελόνι και η πουκαμίσα. Έχετε να δω κάτι άλλο, κάποιο κοστούμι? Δεν μου κάνει αυτή η μπλούζα. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Έχετε χωρίσει πρόσφατα, αλλά τον θέλετε ακόμη. Χτυπάει το τηλέφωνο και αυτός σας καλεί σε δείπνο. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η Μαρία. Σχολιάστηκε για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Να τη βάλεις να πας με τη θεία σου στην εκκλησία, όχι για να παίζει πρώην κάτω. Δεν στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και έχασε 10 λεπτά από τον χρόνο της. Κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε... Φυσικά θα ξετρελάνει τον πρώην της. Και βαθμολογήθηκε με 7,25 στα 10. Την Τρίτη όργωσε τις αγορές η Αναστασία. Είμαι σίγουρη ότι θα θέλει πολύ να ακουμπήσει εμένα και το φόρεμά μου, όμως εγώ δεν θα τον αφήσω. Δεν σε προδιαθέτηκε για ακουμπισμά, γιατί είναι πολύ κλειστό, έχει ένα γιακαδάκι. Ο φάκελος της χάρισε 9 πολύτιμα λεπτά. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Παραλίγο να βγω ξυπόλυτη και να του πω πάμε παραλία να περπατήσουμε στην άμμο. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο για το δείπνο με τον πρώην της. Κρίθηκε. Η εμφάνιση της Αναστασίας δεν ήταν για δείπνο, αλλά για μια ροκ συναυλία. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη έκανε τα ψώνια της η Ιφηγένεια. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Είναι πολύ αποκαλυπτικό και θα με κοιτάνε όλοι και θα ντρέπομαι. Καταλάβαμε τι θα του αρέσει η Ιφηγένεια. Έχασε 40 ευρώ από το παιχνίδι του φακέλου. Δεν ολοκλήρωσε τις αγορές της. Περπάτησε στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Δεν θα μπορούσε να είναι η Shopping Star της εβδομάδας, επειδή ήταν λίγο ατελές το σύνολό της. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Χθες Πέμπτη, η Κέλλη έκανε τις αγορές της στο Ήλιον. Το σακάκι μου θυμίζει λίγο το ρουβά στη Eurovision, αλλά όμως εκείνος πήρε τρίτη θέση. Λέτε να την κάνουμε κι εμείς αυτή την πατατιά? Ο φάκελος της στέρισε 50 ευρώ από το budget, ολοκλήρωσε τις αγορές της, επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρίθηκε... Το σύνολό της δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Αθηνάς. Πρωτού όμως πάμε στο σπίτι της, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο Shopping Star και να μας λέτε τη γνώμη σας στο my.star.gr. Για σήμερα θα θέλαμε να μας πείτε ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η αγαπημένη σας. Πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Αφού δείτε και την πασαρέλα της Αθηνάς, πείτε μας ποια υποψήφια είναι η δική σας αγαπημένη. Η Shopping Star αναδεικνύεται από τη βαθμολογία των συμπαικτριών της και φυσικά της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μάθουμε και τη δική σας άποψη. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Έλατε να σας δείξω τα ρούχα μου.
Γεια σου, όμορφη Αθηνούλα, μα τι λαμπερό πρόσωπο είναι αυτό. Λάμπει επειδή με είδε, Βίκη. Πάμε στα ενδότερα. Η Αθηνά είναι 24 ετών και έχει καταγωγή από την Αρμενία. Οπότε ας της κάνω μια αρμένικη βίζιτα. Με τέτοιο καναπέ δεν φεύγω ούτε αύριο. Σας θυμίζω ότι θέμα της εβδομάδας είναι γεύμα με τον πρώην. Αθηνά, δεν πάμε προς τα μέσα. Hello, Kitty. Πολύ κουκλάκι βλέπω. 24 είσαι 14. Θέλω να σας δείξω το ρούχο μου. Αυτό το πρώτο είναι ένα πανοφόρι, το οποίο είναι σε sweaty fee. Έχει και μια ελαφριά πλέξη και ένα γουνάκι. Το χρώμα του είναι γκρι. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το πήρα. Ενθουσιάστηκα, το φοράω συνέχεια και είναι και πάρα πολύ ζεστό. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσει το μήκος. Ναι. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο. Πριτς. Δώσ' το μου. Συνήθως προτιμάω να είναι μακριά τα πανοφόρια μου. Νομίζω ότι προσθέτει καλύτερα στη σιλουέτα μου σε σχέση με ένα κοντό πανοφόρι. Απλό και πρωινό. Μ' αρέσει που ξεφεύγει από το κλασικό μαύρο και μ' αρέσει που έχει και τη γούνα. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ κόζι πανοφόρι που μπορεί να φορεθεί με τα πάντα. Μ' αρέσει και το χρωματάκι του και η υφή του. Καλή επιλογή. Δεν ξέρω ποια βράδυ πώς το συνδυάζεις, αλλά ωραίο είναι. Το επόμενο κομμάτι που θέλω να σας δείξω είναι αυτό το συγκεκριμένο φόρεμα. Είναι δερμάτινο. Ναι. Συνήθως το συνδυάζω με αυτή τη ζωνίτσα. Κόβει λίγο όλη αυτή την ομοιομορφία του δερμάτινου μαύρου. Το κάνει πιο ιδιαίτερο. Το δέρμα από μόνο του μιλάει αρκετά. Δεν χρειάζεται να το βαρύνεις με παραπάνω μπιχλιμπίδια. Φυσικά το προτιμάω να το φορέσω το βράδυ για ένα ποτάκι σε κάποιο μπαρ ή να πάω σε κάποιο κλαμπ με τις φίλες μου. Μόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου φορεματάκια. Επειδή είμαστε κοντά στιλιστικά, μου αρέσει και εγώ θα το φορούσα. Και εγώ θα του δίνα μια ζώνη με λίγο χρώμα ή λίγο έτσι fancy, μια λάμψη στη μέση. Αυτό εδώ το παντελόνι. Δώσε πόνο. Είναι σε animal print. Οι αποχρώσεις του είναι γκρι, μαύρο. Συνδυάζεται με πάρα πολλά ρούχα που έχω. Το φοράω συνήθως με κάτι λευκό ή με κάτι μαύρο. Μπορώ να το φορέσω με sneakers ή ακόμα και με μποτάκι, εξαρτάται πού θα πάω. Με sneakers αυτό το παντελόνι δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Δεν μου αρέσει καθόλου και το χρώμα. Κακούργα. Είναι cigarette και επιλέγω να το φοράω πάρα πολύ συχνά. Μ' αρέσει που είναι σε μαύρο και σε γκρι. Θα ήθελα όμως να το σετάρει λίγο χειμωνιάτικα. Να παίξει ένα πουλόβερ μαύρο, ένα ωραίο μεγάλο παλτό, ένα μποτάκι, κάτι. Εδώ τι έχουμε. Όλα τα παπούτσια παραταγμένα. Τώρα θέλω να σας δείξω τα παπούτσια μου. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι ένα πολύ αγαπημένο sneaker που έχω και το φορώ καθημερινά. Ταιριάζει σχεδόν με όλα μου τα συνολάκια. Εμπρός λοιπόν. Είναι αυτό εδώ. Είναι σε suede υφή. Έχει μαύρα κορδονάκια, είναι δίπατο. Θέλουν λίγο περιποίηση τα suede sneakers. Μια βουρτσούλα να τα καθαρίσεις λίγο. Θέλουν μια περιποίηση γιατί αλλιώς γίνεται πολύ μουντό και έτσι σκονισμένο το δέρμα τους και φαίνεται πολύ πολύ παλιό. Παρόλο που είναι δίπατο και δεν τα συμπαθώ, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι πολύ κομψό, πηγαίνει με όλα μου τα ρούχα, το φοράω ακόμα και με λίγο πιο έτσι αθλητικά φορεματάκια. Το προτιμάω τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές, τις βραδινές όχι. Ωραίο sneaker, απλό για κάθε μέρα, για casual ντύσιμο, με ένα τζινάκι, okay, μπορείς να το φοράς. Το επόμενο παπούτσι που θα σας δείξω είναι... Είναι αυτές εδώ οι μποτουγκλές. Είναι έτσι λίγο στρασταριστό, εντυπωσιακό. Φυσικά και θα το προτιμάω τις πρωινές ώρες, απογευματινές και πέρα, για ένα ποτάκι, είτε σε ένα κλαμπ, ακόμα και στα μπουζούκια μπορεί. Πολύ ωραίο είναι, βραδινό βεβαίως εννοείται και ωραία άποψη. Το κάνεις ό,τι θες τέλος πάντων αυτό το παπούτσι. Τι θα πει ο Γαριζόπουλος, δεν ξέρω, το κάνεις ό,τι θες αυτό το παπούτσι. Πού το βρίσκω. Τη δουλειά θα μου κλέψεις. Είμαι λάτρης του μαύρου, πάντα το επιλέγω. Αν ξεφύγω σε χρώματα είναι κυρίως το γκρι ή κάποιο απαλό ροζ. Νιώθω ότι δίνει μια κομψότητα και κόβει πιο ωραία τις γραμμές του σώματός μου. Καλά, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο από την ντουλάπα σου. Βλέπω να υπάρχουν αρκετά χρωματάκια. Για σένα έτσι όπως σε βλέπω, που είσαι και πιο juicy και πιο έτσι sexy, είναι ωραίο το χοντρό τακούνι γιατί ισορροπεί τις όμορφες καμπύλες σου. Το επόμενο παπούτσι που θα σας δείξω. Τι είναι? Είναι αυτές εδώ οι γόβες. Είναι σε suede υφή και αυτές. Το λατρεύω όπως και το μαύρο. Πάρα πολύ ωραία πέδιλα, ωραίες και χρυσές αγκράφες. Μ' αρέσουν που είναι μυτερά, μ' αρέσει το χιαστή. Πάρα πολύ ωραία και τα τακούνια. Και τι ωραία που είναι βελούρ. Très chic. Μυτερό έτσι όπως πρέπει, όχι πάρα πολύ. Αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία τα πόδια μου. Μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσει το τακούνι. Δεν μου αρέσει η μεταλλική λεπτομέρεια που έχει. Φυσικά επιλέγω τα παπούτσια μου πέρα από το να είναι κομψά να είναι και άνετα. Δεν θα αγοράσω κάτι άμα δεν είναι άνετο. Συνεπώς είναι ένα από αυτά τα κομμάτια. Είναι εξίσου άνετο και εξίσου κομψό.
Κοίτα, Αθηνά, δώστε μου εμένα, πάρα αυτά. Είναι το παπούτσι που μου αρέσει, το ύψος, το σχέδιο, το κόψιμο, η εγγράφα. Άστε, δεν πειράζει. Άλλες τα έχεις εσύ, φέρε με αυτό. Τα έβαλε στο μάτι, Σαντορινιά. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Τώρα θα σας δείξω τις τσάντες μου. Η πρώτη που θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Όπως βλέπετε έχει ένα πολύ ιδιαίτερο print. Τα χρώματά του είναι λευκό, μαύρο, χρυσό. Πρέπει αλήθεια να σχολιάσω. Το σχολίασες. Κάνει ένα καπιτονέ περίεργο σχηματάκι. Challenge accepted. Accepted. Είναι πολύ μικρό, αλλά χωράει τα απαραίτητα. Μπορώ να πάρω μαζί μου το κινητό, τα κλειδιά μου, κάποιο κραγιόν, ό,τι χρειάζεται μια κοπέλα για να βγει τη βόλτα της. Είναι ένα αρκετά μικρό τσαντάκι για να χωρέσει όσα χρειάζεσαι και να μην σου λείψει τίποτα ταυτόχρονα. Σκόρδα, μην τη ματιάσεις. Πάρα πολύ ωραίο tweet τσαντάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και για πρωί αλλά και για βράδυ. Ωραίο καρό, άσπρο μαύρο, χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες που κυτρινίζουν, αλλά δεν με πειράζει, γιατί πάει πάρα πάρα πολύ. Δεν επιλέγω πολύ έτσι ευρύχωρες τσάντες στη καθημερινότητά μου. Δεν είναι πάρα πολύ καθημερινή, αλλά είναι μια τσάντα που θα την πάρω το πρωί. Χωράει τα απαραίτητα, δεν κουβαλάω πάρα πολλά πράγματα μαζί μου. Άμα χρειαστεί θα πάρω μια δεύτερη τσάντα. Ήου, ήου. Για τη γιαγιά, τη θεία. Κάποια θεία μου έχεις πει ότι έχεις που είναι και από την Αρμενία, δώσ' το σε εκείνη. Για να γίνει της θειάς της. Καθότι είναι μαύρο και δερμάτινο, μπορώ να παίξω με πιο έντονα print στα ρούχα μου, γιατί το κάνει πιο απλό, δεν γίνεται η ενδυμασία μου πιο φλίαρη. Μαύρο, 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 ωραίο τσαντάκι, μια safe επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι για όλες τις ώρες. Είναι πάρα πολύ αυτή η τσάντα, μου αρέσει που κάνει τύπου έτσι απλή. 60's, μακρύ λουρί για να μπει και χιαστή αλλά και στο πλάι. Γενικά, όταν είστε μικρούλες, φορέστε τις τσάντες στο πλάι, κάνει πιο κοριτσίστικο. Ωραία είναι. Αθηνά, με τα αξεσουάρ πώς θα πας? Δεν φοράω πάρα πολλά αξεσουάρ, είναι λίγο πιο minimal το στυλ μου, αλλά το αγαπημένο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το ρολόι. Είναι μπρασελέ, χρυσό, έχει κάποιες λεπτομέρειες με στρασάκια στο καντράν. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το συνδυάζω με αυτό εδώ το βραχιολάκι και αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ όμορφα στο χέρι μου. Αυτό το ρολόι έχει μια πολύ vintage λάμψη και συνδυάζεται πολύ καλά με το βραχιολάκι που μας δείχνεις. Όταν τα φοράω αυτά δεν φοράω κάποιο έτσι παραπάνω αξεσουάρ, ίσως να φορέσω ένα σκουλαρίκι πολύ διακριτικό. Νομίζω ότι είναι αρκετό για να δώσει τη λάμψη που θέλει το στυλ μου. Πολύ ωραίο είναι το ρολόι, μου αρέσει και το βραχιόλι. Είναι ένας πολύ chic συνδυασμός. Θα τα φορούσα κι εγώ. Είναι ωραίο, απλό, έχει βέβαια και τη λάμψη του, αλλά γιατί δεν το φοράς και το έχεις στα δάχτυλά σου, δεν καταλαβαίνω. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο γεωμετρικό σχήμα, με περλίτσες στο τελείωμα, είναι minimal. Μ' αρέσουν γιατί έχουν μια μοντέρνα διάθεση, είσαι και εσύ ένα νέο κορίτσι έτσι και πολύ πολύ σεξι και η πέρλα γενικά σε ισορροπεί και σε κάνει και λίγο πιο φίνα. Μπράβο. Τα προτιμάω συνήθως όταν τα μαλλιά μου είναι πιασμένα και για μια πιο απογευματινή, όχι τόσο βραδινή έξοδο. Δεν είναι αυτή τη λάμψη που θα ήθελα το πρόσωπό μου. Ωραίο σκουλαρίκι, απλή γραμμή, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο πάνω. Μια χαρά. Το επόμενο λοιπόν που θέλω να σας δείξω. Άντε, μας έσκασες. Είναι αυτό εδώ το κολιεδάκι. Είναι δώρο της ξαδέρφης μου από την Αρμενία. Για μένα έχει συναισθηματική αξία. Είναι γραμμένο πάνω το ολόγραμμά μου. Αν είναι το ολόγραμμα, αποκλείεται. Κλαίω. Το μονόγραμμα. Εντάξει, okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το φοράω τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κομψό, όμορφο και μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω. Αυτά τα πολύ προσωπικά κοσμήματα θα πρέπει πάντα να τα φοράμε πάνω μας, γιατί μας δημιουργούν μια ταυτότητα στιλιστική μοναδική και ξεχωριστή από τους άλλους. Ταμπελάκι με το όνομα, δηλαδή δεν σε χάνει κανένας. Γράφεις το ονοματάκι σου, σε ξεχωρίζει ο άλλος, λέει μπαπ, αυτή είναι η Αθηνά. Σαν τους φαντάρους. Τώρα θα σας δείξω το καθημερινό μου μακιάζ, αυτό το οποίο επιλέγω για να πάω στη δουλειά είτε να πάω για ένα πρωινό καφέ με τις φίλες μου. Ξεκινάω πρώτα με το make-up, το απλώνω με αυτό εδώ το βουρτσάκι. Άπλωνε και μία ερεύνα. Στη συνέχεια θα βάλω αυτό εδώ το concealer, όχι επειδή έχω ιδιαίτερους μαύρους κύκλους, αλλά απλά θεωρώ ότι δίνει λίγο λάμψη στα μάτια μου, σαν μια φυσική σκιά. Ξέρεις τι μου θυμίζει το concealer? Τι? Αυτά τα γυαλιά που φοράνε στο solarium και μετά βγαίνεις, τα βγάζεις και έχεις εδώ ένα πιο άσπρο. Ήθελε να το μοιραστεί. Δεν μπορώ να συμμεριστώ καθόλου. Θα ολοκληρώσω τα μάτια μου προσθέτοντας λίγη μάσκαρα, πάρα πολύ λίγο στο πάνω μέρος του βλεφάρου μου. Ωραία, μέχρι εκεί καλά, λίγο το προσωπάκι μου θυμίζει
Catherine Zeta-Jones. Να είσαι καλά. Για να τονίσω λίγο πιο ωραία τα ζυγωματικά μου, επιλέγω να φοράω ένα ρου σε πιο γιήνες αποχρώσεις. Και τι άλλο? Και ολοκληρώνω με αυτό εδώ το κραγιονάκι, το οποίο είναι και αυτό σε απόχρωση του καφέ, σε ματ, και τονίζει πολύ ωραία τα χείλη μου και τα χαρακτηριστικά μου. Τι ωραία φυσική ομορφιά χωρίς υπερβολές. Ωραίες υφές στην επιδερμίδα. Τέλειο το κραγιόν. Τι ωραίο κορίτσι εσύ. Τους. Τα μαλλιά μου είναι αυτά. Σ' όποιον αρέσουν. Δεν τα βάφω. Επιλέγω να έχω το φυσικό μου χρώμα. Νιώθω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με την επιδερμίδα μου. Τα είχα χρόνια μακριά. Το τελευταίο εξάμηνο τα έχω κόψει. Μ' αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου και το μήκος τους είναι πάρα πολύ ωραίο. Και καλά κάνεις που δεν τα βάφεις. Σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Τα αφήνω κάτω και συνήθως έχω μια χωρίστρα στη μέση. Αν επιλέξω να κάνω κάτι διαφορετικό, ίσως να επιλέξω να κάνω μια πιο χαμηλή άλογο ουρά. Για να δω. Θα δένω πολύ απαλά. Ναι. Και βγάζω λίγο τις τοφίτσες μου μπροστά. Να τις δούμε. Για να δώσω λίγο έμφαση πιο πολύ στις γωνίες του προσώπου. Οι τουφίτσες δεν χρειάζονται, γιατί είναι αρκετά μακριές. Αλλά η κοτσίδα χαλαρή πίσω είναι πάρα πολύ ωραία. Από τη θεωρία στην πράξη τώρα. Η Αθηνά θα μας δείξει τα σύνολά της στο σαλόνι της. Με τι ξεκινάμε? Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Επιλέγω να το φοράω όταν θα πάω στη δουλειά ή αν πάω για ένα πρωινό καφεδάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το total denim ντύσιμο, αλλά μ' αρέσει να το σπάω με μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Από κάτω φοράω τα αθλητικά μου και επιλέγω αυτή τη συγκεκριμένη τσάντα που είναι λίγο πιο ευρύχωρη για να χωρέσει και κάποιο κολοτσιό άμα χρειαστεί. Διάλεξα μια σε τέτοιου στυλ backpack, αλλά να είναι λίγο πιο μαζεμένη, λίγο πιο μικρή, γιατί είναι μεγάλη για το σωματότυπό σου. Μ' αρέσει που φοράς denim που κάμισα και από πάνω ένα πλεκτό τύπου 80's που φεύγει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου το τζιν σου. Τα sneakers είναι ωραία. Με λίγες διορθώσεις θα μπορούσε να έχεις ένα πολύ καλύτερο look. Πάμε στο επόμενο. Γιατί πιάνεις το πόδι σου? Σε πόνεσαι? Αυτό είναι το απογευματινό μου ντύσιμο. Επιλέγω να το φοράω άμα πάω κατά τις 9 η ώρα το βράδυ για ένα ποτό με μια φίλη μου. Στις 9 σε αφήνουνε? Έχω επιλέξει να φορέσω αυτό το λιτζερί, το οποίο είναι σε κάμελα απόχρωση και έχει μια λεπτομέρεια με δεντελίτσα. Το συνδυάζω με ένα παντελόνι μαύρο ψηλόμεσο σε καμπάνα γραμμή. Να, το παντελόνι που σου πηγαίνει στο σωματότυπό σου. Ψηλόμεσο, καμπάνα σε ίσια γραμμή που δεν κολλάει πάνω στο σώμα, αλλά το περιγράφει. Είναι τέλειο. Και έχεις βάλει και το ψηλοτάκουν από κάτω, το μποτάκι, και του πάει πάρα πολύ. Από πάνω έχω προσθέσει στο σύνολό μου ένα δερμάτινο πανωφόρι, το οποίο έχει γούνα στο γιακά, έτσι δίνει ένα πιο βραδινό ύφος στο σύνολό μου, με παπούτσια δερμάτινα από κάτω, και έχω την αγαπημένη μου τσάντα η οποία με συνοδεύει σχεδόν σε όλες μου τις εμφανίσεις. Με εντυπωσίασες, πήρες κάτι τόσο vintage και το έκανες τόσο σύγχρονο, μπράβο σου, αυτού σου. Αυτό είναι που λένε σύνολο για φύσιμο. Και αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Έχω επιλέξει να φορέσω μία ολόσωμη σε λεοπάρ print φόρμα. Αχ, δεν μ' αρέσει πολύ αυτή η ολόσωμη φόρμα, γιατί θεωρώ ότι δεν σου τονίζει ιδιαίτερα το κάτω μέρος. Νομίζω ότι σου προσδίδει περισσότερο όγκο από ό,τι πρέπει. Φοράω από πάνω ένα oversize σακάκι λίγο πιο μακρύ και από κάτω φοράω γόβες μυτερές σε sweat υφή. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι που έβαλες αυτό το αντρικό σακάκι και το ησύχασες, όπως και αυτή η vintage τύπου τσάντα. Δεν φοράω πολύ συχνά ρούχα τα οποία είναι πολύ έντονα. Το συγκεκριμένο όμως έχει ένα εξαιρετικό ύφασμα, έχει πολύ άνεση και νομίζω ότι χαρίζει μια γοητεία στην εμφάνισή μου. Αν και γενικά δεν μου αρέσει το animal print, αυτή η ολόσωμη φόρμα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Θα ήθελα το σακάκι πιο κοντό, μου αρέσουν και οι γόβες σου, είσαι μια χαρά, κούκλα. Αφού είδαμε την ντουλάπα της Αθηνάς, πάμε στο πλάτο να δούμε τι λένε για εκείνη τα κορίτσια. Πώς σας φάνηκε η ντουλάπα της Αθηνούλας? Εμένα σε γενικές γραμμές με βρήκε σύμφωνη με κάποιες εξαιρέσεις, όπως ένα λεοπάρ. Εγώ δυσκολεύτηκα να το προσδιορίσω, αλλά το λεοπάρ το παντελονάκι ήταν από τα ρούχα που μου άρεσε. Αρκετά μπορώ να πω. Ναι. Εμένα μου άρεσε το δερμάτινο το φόρεμα, χωρίς τη ζώνη βέβαια, τη θεωρούσα περιττή. Ναι, μια άλλη ζώνη θα του πήγαινε καλύτερα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Εμένα μου άρεσε και το πρωινό look, που ήταν απλό και λιτό και απέριτο. Η απλή, λιτή και απέριτη Αθηνά είναι έτοιμη να αναχωρήσει με το μαγικό βανάκι του Shopping Star για άλλη γη και άλλα μέρη. Δηλαδή μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Εκεί θα τη μεταφέρει ο οδηγός πόθος του Twitter και όχι μόνο. Το φάκελο παρακαλώ. Άνοιξέ τον. Για να δω που πάω. Καλυθέα. Τέλεια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ. Δίπλωσέ τον και πες μου για το θέμα. Το θέμα της εβδομάδας μ' αρέσει.
Έχουμε ξαναυπάρξει στο παρελθόν σε ένα δείπνο με πρώην. Εμπειρία. Το σκέφτομαι ρομαντικό, σε ένα ρομαντικό έτσι εστιατόριο, βράδυ, με κεριά. Θα δούμε. Πού να ήταν κενήν δηλαδή. Δες Αθηνά, φτάσαμε στην Καλυθέα. Μόλις έφτασα Καλυθέα και πάω να βρω το πρώτο μαγαζί. Εμπρός λοιπόν Αθηνά. Η 24χρονη ιδιωτική υπάλληλος από τα κάτω Πατήσια ξεκινά το σαφάρι του shopping στην Καλυθέα. Όχι με δυο κατοστάρικα όπως λέει το τραγούδι, αλλά με 350 ευρώ και με 2,5 ώρες στη διάθεσή της. Θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σύνολο για γεύμα με τον πρώην. Μετά θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Γεια σας! Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να μου δείξετε κάτι βραδινό. Θέλω να πάω για ένα δείπνο, έτσι, ένα φορεματάκι. Ωραία. Ό,τι έχετε για να δω. Βεβαίως, ελάτε από εδώ. Για να δούμε. Μπορώ να ψάξω και μόνη μου. Ναι, βεβαίως, ρίξτε μια μαζί. Πάρα πολύ. Ευχαριστείτε, πείτε μου. Ναι. Do it yourself. Τι έχουμε εδώ, για πες. Θέλω ένα φορεματάκι, ίσως και ένα κορμάκι που θα τονίσει ωραία το μπούστο μου ή τους ώμους μου. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Να βλέπει τίποτα ο πρώην. Α, και αυτό μου αρέσει. Τι είναι? Τι άλλο ψάχνεις? Γενικά θέλω να βρω κάτι εντυπωσιακό και λίγο σεξι. Α, ακόμη στα λόγια είμαστε. Μπορείς να μου συνδυάσεις κάτι με τα κορμάκια? Ένα συνδυασμό κορμιών. Θα τη δοκιμάσω. Πολύ ωραία εφαρμογή. Είναι και αυτό εδώ. Και αυτή μου αρέσει. Ωραία. Αυτά σίγουρα. Τα φορέματα. Ναι. Και αυτά τα δύο κορμάκια. Αυτό δεν θα το χρειαστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνω μέσα να δοκιμάσω. Για να δούμε. Έχουμε ένα τοπάκι για το φόρεμα, γιατί φαίνεται λίγο αποκαλυπτικό. Βεβαίως, θα σας φέρω αμέσως. Αυτά θέλει ο πρώην. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε πόσο αποκαλυπτικό ήταν. Α, έχεις δίκιο. Το πρώτο είναι αυτό. Είμαι σίγουρη ότι ο πρώην σου σε κοιτάει στα μάτια. Μάτια τα λέμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τσαχπινιά που έχει μπροστά, με τα κροσάκια του, δείχνει ωραία κίνηση, έχει και ωραίο μπούστο. Απλά είναι αποκαλυπτικό και έχω βάλει τοπάκι. Το μπούστο εκεί σκοτώνει. Καλυφθείτε. Το τοπάκι μην το βάλεις, θα έλεγα. Άστο και έτσι. Τι να σου κάνει το τοπάκι. Εκτός αν το φέρεις επάνω εδώ πέρα στο λιμάνι και το κρύψεις όλο. Φυσικά και θα ξετρελαθεί ο πρώην μου. Και όχι μόνο. Είναι για δείπνο. Εγώ θα το έβαζα προσωπικά με ένα ωραίο πανωφόρι από πάνω. Γιατί όχι. Μ' αρέσει που δείχνεις μπούστο και είναι και πάρα πολύ ιταλικό. Αλλά δεν μ' αρέσουν όλα τα κρόσια και επίσης δεν μ' αρέσει το μήκος γιατί δεν σου ταιριάζει στους γλουτούς σου. Θα προτιμούσα να είναι κάτω από το γόνιδο για να σε ψηλώνει και ουπ, να σου δίνει μια άλλη διάσταση. Τέτοια διάσταση. Αθηνά άναψε. Ευγάλε τίποτα. Καλά, τι χαϊδεύεσαι. Μαύρο φόρεμα κι αυτό. Έχει διαφάνειες, δαντελίτσες στο μανίκι, στο στήθος. Σεξι, άγριο, δολοφονικό. Ηρέμησε. Δεν μ' αρέσει που πίσω φαίνεται το σουτιέν, γιατί δεν θα μπορέσω να μην το βάλω καθόλου χωρίς σουτιέν. Δεν με πειράζει πέντε το σουτιέν, μου κάνει και πάρα πολύ σεξι, αλλά επίσης μου κάνει και μπουζούκια. Πού να πας τώρα σε δίπλωμα αυτό το φόρεμα. Είναι σαν να προσπαθείς πάρα πολύ. Κόψω, έτσι ακριβώς όπως το έχω στο μυαλό μου. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει πολύ η δαντέλα. Oh. Που συνδυάζει δαντέλα πουά με δαντέλα στο μανίκι. Με ένα μπε σουτιέν ίσως να ήταν πολύ καλύτερο. Το τρίτο μάτι. Πλάτη ωραία. Τώρα τι έγινε. Υπέροχο το χρώμα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι στο στυλ μου. Μ' αρέσουν και τα ρεβέρ του, είναι σε σωστό ύψος. Ωραίο ντεκολτέ, είναι τόσο όσο. Σίγουρα θέλει ένα κολλιέ για να τονίσει. Το δείπνο είναι στο σπίτι της πεθεράς. Ναι, αλλά λείπει. Γιατί μου φαίνεσαι εντυμένη πολύ συντηρητικά. Είπαμε να μην προσπαθούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν θα πας και με μπες νιούτ παντελόνι πρωινού τύπου το βράδυ σε δείπνο, ούτε με αυτό το κορμάκι με το βολάν στο πλάι με την δαντέλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλει όμως ένα πανωφόρι για να γίνει πιο ωραίο. Θα μου δείξει ένα πανωφόρι. Βεβαίως. Τώρα το θυμήθηκες. Ένα πολύ ωραίο πανωφόρι είναι αυτό εδώ, το οποίο ταιριάζει και με τη δαντέλα με το κορμάκι που φοράτε. Θέλει, θα το δοκιμάσω. Ελεύθερα.
Τώρα καλύτερα. Έχει και δαντελίτσα στο σακάκι εδώ πέρα η λεπτομέρεια που το κάνει πολύ ωραίο και αυτό. Το φοράω με δαντελίτσα, βγάζω, φαίνεται δαντελίτσα πάλι. Μου αρέσει πολύ το σακάκι αυτό, μου αρέσει η λεπτομέρεια με τη δαντέλα, το κάνει ξεχωριστό, αλλά δεν μου αρέσει το παντελόνι. Πάντα ένα σακάκι σώζει ένα look, αλλά μου φαίνεται λίγο business κατάσταση αυτό που βλέπω μπροστά μου και όχι είμαι σεξ και το ξέρω, αλλά δεν θέλω να το δείχνω απέναντι. Μία ώρα και 58 λεπτά για την Αθηνά που απεργάζεται το ύπουλο σχέδιό της. Να πάει στο δείπνο με τον πρώην, χωρίς να αποκαλύψει τις διαθέσεις της και να περιμένει από το θύμα να φανερωθεί. Είσαι μια ύπουλη και εκδικητική κόμπρα. Γεια σας! Θέλω να μου δείξετε κάτι έτσι ιδιαίτερο, βραδινό, φορεματάκι, παντελόνι με κορμάκι. Έχω να πάω σε ένα δείπνο. Okay. Όχι σε ένα δείπνο, Αθηνά, στο δείπνο. Με τον πρώην που του έκανε στην καρδιά σου χίλια κομμάτια. Συγγνώμη, θυμήθηκα κάτι δικά μου. Από την καινούργια μας συλλογή είναι πολύ βραδινό. Όχι, θέλω κάτι λίγο πιο ήπιο. Κάτι σαν αντιπυρετικό αν έχετε. Θέλεις να σου δείξω ένα. Τι? Πολύ ωραίο κοστούμι. Αυτό εδώ. Ωραία. Με ένα στενό από μέσα. Ένα τέτοιο, ας πούμε, που είναι στενό και κροπ. Ναι. Εφαρμοστό. Ωραίο και αυτό. Ναι, είναι πολύ εφαρμοστό, πολύ ωραίο. Εφαρμοστό να είναι. Ξέρουμε τι λέμε. Βρείτε μου και κάτι από μέσα. Από μέσα, να σου δώσω ένα πολύ αντίθεση. Αυτό εδώ, ας πούμε. Για να δούμε. Σε περιμένω με κομμένη την ανάσα. Πολύ executive. Ωραία. Κοστούμι ριγέ, το μήκος μου αρέσει. Το βρίσκω λίγο αυστηρό βέβαια, είναι και απλό το top από μέσα. Είναι λιγάκι αυστηρό για σένα. Ίσως να βγάλεις το μπλουζάκι από μέσα να ήταν έτσι λίγο πιο sexy. Μόνο τα χρυσά είναι που δεν κάνω για γραφείο, κατά τα άλλα θα μπορούσα να το βάλω, να πάω σε ένα δικηγορικό γραφείο άνετα. Για δικηγόρος να δικάσουμε, ναι. Για ραντεβού με τον πρώην, τσου. Δεν μου λέει κάτι και κλειστό το τοπάκι. Θα βαρεθεί ο άνθρωπος, θα σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι το τοπάκι. Απλό, εντάξει, δεν θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο με το συγκεκριμένο κοστούμι, αλλά γενικά το σύνολο μου είναι λίγο πιο αυστηρό από ό,τι θα ήθελα. Τι ωραία που είσαι με αυτό το pinstripe κοστούμι. Με χρυσά κουμπιά, με ένα απλό λευκό φανελάκι από μέσα, πόσο chic. Τώρα. Ωραία, άλλο ένα κοστούμι, όπως βλέπουμε. Λευκό όμως αυτή τη φορά, με ένα κροκί τόπ από μέσα. Ωραίο είναι το τοπάκι, κομψό, μ' αρέσει, δείχνει και λίγο το μπούστο. Αυτό μάλιστα, συμπαθητικούλη. Και ο συνδυασμός που έχεις κάνει στα χρώματα είναι ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι πολύ κατάλληλο για δίπρο, είναι πολύ αυστηρό. Θα φοβηθεί ο άνθρωπος να φύγει. Αν δεν θέλει να παντρευτεί, σίγουρα θα φοβηθεί. Τρέξε γρήγορα να βγάλεις αυτό το σύνολο. Αλλά και τι να τον κάνεις αν δεν θέλει να σε παντρευτεί. Φάει τη γλώσσα σου. Βρες άλλο. Είναι πολύ στενό στη μέση και αυτό μας αρέσει. Μετά φαρδένει κάπως. Είναι το μήκος του με έναν τρόπο δομημένο που θέλει άλλο σωματότυπο γυναίκας. Πάρα πολύ λεπτή και πάρα πολύ ψηλή. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και 35 λεπτά. Ωραία, εντάξει, βιάζομαι λίγο. Πάω. Μία ώρα και 35 λεπτά στο δεύτερο μαγαζί ακόμη. Έχεις άλλο ένα μαγαζί και μετά παπούτσια και αξεσουάρ. Όχι. Δεν βγαίνει. Oh. Πάμε στο πιο γρήγορο. Ένα φόρεμα. Μα τι φόρεμα. Ωραίο. Τονίζω τους ώμους μου, που και αυτό το ήθελα για το θέμα μας. Το μήκος του μ' αρέσει, νομίζω με κολακεύει. Δείχνει ωραία τις αναλογίες μου, είναι πουά. Απλά μου φαίνεται λίγο μεγαλίστικο ρε κορίτσια, τι λέτε, δεν ξέρω. Μη ιδέα μου, δεν σου κάνει ένα πολύ ωραίο μπούστο. Κάτι πήρε το μάτι μας. Ότι σου πάει το πουά, σου πάει. Ότι σου πάει αυτό το neckline μέξω τα ομάκια, σου πάει. Αυτό το μήκος είναι τέλειο, ναι. Είναι πάρα πολύ σεξι κοριτσίστικο, ναι. Άρα, ωραία. Θέλω ένα πανωφόρι να δω λίγο πιο ολοκληρωμένο το σύνολο. Έχουμε, να μου δείξετε ένα πανωφόρι. Κοίτα μην το κρύβει όλο. Α, ωραία. Για να το βάλω. Έτσι. Και στον καθρέφτη. Τεράστιο το μαγαζί. Δεν μ' αρέσει, το έχω κάνει ακόμα πιο αυστηρό. Θα σηκωθεί να φύγει ο πρώην. Θα με αφήσει να πληρώσω μόνο μου το λογαριασμό. Τσίπι! Κάτι σου θύμισε. Καλά, δεν σου κάνει. Και σε μεγαλώνει και σε κάνει σαν γραμματέα. Τα γυαλιά σου λείπουνε. Σταμάτα. Τέλος έρευνας και από το δεύτερο μαγαζί στην Καλυθέα. Η σεξι Αρμένη σακαλπάζει για το τρίτο και τελευταίο μαγαζί με ρούχα.
έχει ακόμη μια μισή ώρα στη διάθεσή της. Άκου να φύγει για να μην πληρώσει ο πρώην. Αθηνά σου έχει τύχει. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω κάτι βραδινό, θα πάω σε δείπνο, ένα φορεματάκι, ό,τι άλλο έχετε να μου προτείνετε. Ωραία, πριν σας δείξω το γαλάκια, έχω κάτι για σας. Α, ωραία. Ποιο να διαλέξω τώρα. Τον σωστό εννοείται. Έξυπνο. Το δεξί θα πάρω. Ορίστε. Μείον 8 λεπτά. Μία ώρα και 15. Δεν πειράζει, θα τα προλάβουμε όλα. Οκ, θα το καταφέρεις. Μικρό το κακό αν κάνεις καλή διαχείριση χρόνου. Αυτό δεν σένα θα το φοράγατε. Για πες. Και το μισάκι, Ναι. Θα το δοκιμάσω αυτό. Και εκτός από αυτό το χρώμα το έχω και... Όχι, το χρώμα μου αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει. Α, zip kilot. Δεν έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Τέλειο. Μαύρο και κάμελ. Με τι μπορείτε να μου το συνδυάσετε, τη zip kilot. Λοιπόν, εκτός αν σας άρεσε αυτό το στυλ τσολούρεξ που έχω και σε μπλουζίτσα που μπορείτε να το βάλετε επίσης. Όχι, πολύ καθημερινό, πολύ καθημερινό. Οκ. Θα μπορούσε το πουκάμισο θα τέριαζε. Ναι, και μπορούμε πάλι να του βάλουμε ένα ζωνάκι από μέσα. Ωραία, και αυτό μου αρέσει. Ναι, να σας δείξω κι άλλο ένα μπλουζάκι. Ναι, παρακαλώ. Και έχω και αυτό το μπλουζάκι και επίσης σε zip kilot, αφού θα πάτε σε zip kilot, έχω και αυτή που θα είναι πολύ ωραία. Ναι. Για πες. Ωραία. Και αυτό μου αρέσει. Ναι, το νούμεράκι σας είναι αυτό. Ωραία. Που μπορείτε να το βάλετε. Θα δοκιμάσω τη zip με αυτά τα πανωφόρια. Αχ, πάλι πανωφόρια. Ωραία. Εντάξει. Αφού έχω τη δυνατότητα για δεύτερο zip, δώστε μου και εκείνη να μην με εφαρμόζει καλύτερα. Mm-hmm. Τέλεια, αυτό. Ωραία, θα περάσουμε μπροστά. Μπροστά, πολύ ωραία. Μπροστά, Αθηνά! Από εδώ αριστερά. Για πάμε. Κρέμασέ τα. Ωραία. Ναι. Και. Α, όχι, αυτό δεν θα το ήθελα. Ωραία, το πήρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τι είναι αυτό καλέ? Πάρα πολύ ωραίο σεμιζιέ, υπέροχο το φόντο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα χρώματα που έχει. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που φοράω τόσο έντονα print. Απλά μου αρέσουν πάρα πολύ αποχρώσεις που έχει. Ακριβώς δεν είναι σε μυζιέ αυτό, είναι unique. Αλλά τώρα να μου βάλεις αυτό το μοτίβο, απαγορεύεται. Εδώ πας και 30+, και 40+, και 50+. Άστο. Έχει βέβαια το σκίσιμο εδώ πέρα λίγο, αυτό με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτή η ασύμμετρια του μπρος με δίπλα στο πόδι και λείπει σίγουρα ένα ζωνάκι. Ideas. Όχι, παιδί μου. Δεν είναι για σένα, ούτε με την καμία όμως, ούτε σώζεται με τίποτα. Πού να το πιάσεις. Καλά, δεν το πιάνουμε. Ωραία, πολύ ωραία η ζώνη. Μ' αρέσει που είναι μεταλλική. Έχει ανέβει και το μήκος, είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Αναδεικνύει λίγο και τις γάμπες μου καλύτερα. Είναι πολύ κουραστικό το σύνολο. Είναι φλίαρο και αυτή η ζώνη το κάνει. Πώς το κάνει? Zip κιλό, το από κάτω, πλισέ. Διάφανο. Θυμίζει φούστα έτσι, αλλά είναι παντελόνι κορίτσια, όπως βλέπετε. Από πάνω ένα πουκαμισάκι έτσι, έχει και λευκή ρίγα και χρυσή, με κουμπάκια στο μανίκι. Κάνει λίγο μπαλούν εδώ πέρα. Κλείνει και στο λαιμό που μου αρέσει, είναι λίγο αυστηρό. Θέλει μία ζώνη. Υπερβολικά αυστηρό αυτό το ντύσιμο, δεν μου αρέσει για σένα. Θα προτιμούσα κάτι άλλο. Με τη ζώνη είναι πολύ καλύτερα. Μ' αρέσει που σπάει λίγο το λευκό με το μαύρο. Εφαρμόζω ωραία στη μέση μου και την κόβει, της δίνει μια γραμμή και μια σιλουέτα. Χρειάζεται έναν εντυπωσιακό φιόγκο, χρειάζεται μια τυράντα, χρειάζεται κάτι που να το απογειώσει, να το κάνει πιο σοφιστικέ. Έτσι είναι πολύ σκέτο. Zip kilot plissé. Πάρα πολύ επικίνδυνο ρούχο, γιατί προσθέτει όγκους, εάν δεν είσαι πάρα πολύ ψηλή και πάρα πολύ λεπτή. Έχει ένα ενδιαφέρον το πουκάμισο, απλά θεωρώ ότι πρέπει να το σετάρεις με ένα ανδρικό παντελόνι από κάτω και όχι με αυτή τη zip kilot. Μια ακόμη zip kilot. Γκώσαμε. Η συγκεκριμένη είναι διαφορετική, είναι πιο εφαρμοστή. Έχει ωραίες τσέπες στο πλάι. Από πάνω φοράω σε snake print ένα ζιβάγκο αμάνικο τοπάκι και αυτό μου έχει κάτσει όμορφα. Νομίζω συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα τον εντυπωσιάσω με αυτό το σύνολο. Το μπλουζάκι θα το ήθελα πιο στενό. Καλά κάνεις και τα δοκιμάζεις όλα αυτά, όμως θέλω να δω σακάκια. Γιατί μου βγαίνεις έτσι γυμνή στο δρόμο? Έχουμε ένα σακάκι μαύρο. Μάλιστα. Έχω αυτό εδώ πέρα. Τέλεια. Mm-hmm. Νομίζω μου κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να το δω καλύτερα.
Α, νομίζω ότι τώρα ολοκληρώθηκε. Γυρνάμε λίγο και τα μανικάκια. Τέλειο. Μ' αρέσει πιο πολύ με το σακάκι. Εντάξει, όχι για δικηγόρο, πας για γιατρός. Δόκτωρ. Έτσι με ένα εξαιρετικό τσαντάκι, είμαι έτοιμη για δείπνο, θα βγάλω και το σακάκι μου, θα τρώω άνετα, δεν θα έχω άγχος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το top που σουρώνει ωραία στο λαιμό, αφήνει εκτεθειμένο στους ώμους. Η zip culotte μου αρέσει που είναι στενή στη μέση και cropped, αλλά για να κάνει cool και sexy θέλει ένα πολύ ωραίο παπούτσι. Για πες. Έχω δει όλα τα μαγαζιά με ρούχα, έχω αποφασίσει τι θα φορέσω, πάω να κάνω την αγορά μου. Φύγαμε. Τι σας οφείλω? Είναι 220 ευρώ. Ωραία. Ορίστε. Ορίστε η απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Και με γεια και καλοφόρετα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. 50 λεπτά ακόμη για την πατησιώτησα ιδιωτική υπάλληλο που έχοντας αγοράσει το φωνικό της σύνολο ετοιμάζεται να δώσει στον πρώην της τη χαριστική βολή με ένα ζευγάρι παπούτσια. Λέτε να πάρει στιλέτο. Γεια σας. Κάτι σε βόβα ή σε μποτάκια, αν έχετε, σε νούμερο 37. Όμορφα, έλα να ρίξουμε μία ματιά στη βιτρίνα. Το θέμα δεν είπες. Είναι για τον πρώην. Δεν θα τα φορέσει αυτός, θα τα δει. Θέλω να δω αυτό. Ωραία. Θέλω να δω και αυτό στο νούμερο 37. Όμορφα. Να ρίξω και μία ακόμη ματιά. Αυτό το έχετε? Ναι. Ωραία, αυτά τα τρία θα φτιάξουμε. Καθίστε παρακαλώ. Κάθισε και στα φέρνουμε. Σας έφερα αυτά εδώ. Ωραία, να το δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σου λένε? Ωραία, το νούμερο είναι εντάξει. Δυσκολεύεσαι? Να βγάλουμε και το μπουφάν. Έχουμε σκάσει. Έχει ωραίο καιρό. Να πάμε για καφέ. Λοιπόν, πρώτο παπούτσι, μποτάκι, είναι πιο κάτω από τον αστράγαλο, ωραίο το τακούνι, μ' αρέσει πάρα πολύ η φτέρνα, είναι καμπυλωτή και αναδεικνύει πιο ωραία τις γάμπες μας. Εμένα με παραπέμπει σε παπούτσια μάγισσας και δεν είμαι σίγουρη ότι θες να παραπέμψεις και τον πρώην σου εκεί. Μπορεί να είναι βιτσιόζος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το άνοιγμα που έχει μπροστά, έχει και τα κορδονάκια του, ωραία. Μου αρέσουν τα παπούτσια σου, μου αρέσει το άνοιγμα. Μου αρέσουν και τα κορδόνια, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μποτάκι και μου αρέσει και το τακούνι, να τα πάρει. Θα μπορούσε να σταθεί αυτό το μποτάκι με το κορδελάκι μπροστά, αλλά ήθελε κάτι παραπάνω, δηλαδή ένα πολύ πιο ψηλό τακούνι. Γενικά σου πάει όμως, δεν είναι κακό. Βλέπω αυτό το δίντο ξεβαμένο με τα σχισίματα και μου έρχεται και βρουτζάς. Πόσο χρόνο έχω? 41 λεπτά και 12. Θα προλάβω. Δεν αγχώνομαι. Αθηνά, είσαι τέλεια με τον χρόνο σου. Μην αγχώνεσαι, αλλά βιάσου λιγάκι. Σας φέρω και το άλλο ζευγάρι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πόσο ευγενική. Καλύτερα. Ένα ακόμα ποτάκι, λίγο πιο χαμηλό. Έχει άλλη κόψη σε σχέση με το προηγούμενο. Έχει πίσω και τα τρούξ. Είναι μπροστά ένα χρυσό σαμπανιζέ χρωματάκι. Και πίσω έχει μαύρο. Ήου για βραδινό δίπλα με τον πρώην. Πολύ ήου. Πολύ τραβηγμένο. Μ' αρέσει, είναι πολύ άνετο. Έχει εφαρμόσει πάρα πολύ ωραία στα πόδια μου. Πολύ άνετο και το τακούνι του. Θα το σκεφτώ, γιατί όχι. Διαφορετικό μποτάκι, ωραία έτσι η λεπτομέρεια που έχει πίσω με το μαύρο. Αλλά? Το χρώμα λίγο με προβληματίζει μπροστά, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ταιριάζει το πόδι σου. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπροζέ μποτάκι, δεν μ' αρέσει που είναι μπροζέ μπροστά, μαύρο πίσω, τα μικρά τρουξάκια τα χρυσά. Γενικά δεν μου αρέσει σαν χρωματική διάθεση καθόλου. Σας έφερα και το τρίτο που ζητήσατε. Να το δούμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες. Μ' αρέσει. Άνετο και το τακούνι, λίγο πιο χοντρό. Και αυτό έχει μυτούλα. Τις προτιμώ τις μύτες σε σχέση με τα υπόλοιπα παπούτσια. Κάνει ένα ωραίο σχέδιο μπροστά στο κουντεπιέ και αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι που το κάνει και λίγο διαφορετικό και το επέλεξα. Σουέτ, γιατί όχι, διαφορετικό κι αυτό. Ωραίο και μοντέρνο το τακούνι του, σύγχρονο, καλό. Μέχρι εκεί καλά τα πας, Αθηνά μου. Δεν μου αρέσει το τακούνι, θα το ήθελα πιο κομψό και δεν μου αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες που έχει μπροστά. Έχει μια πλάκα αυτή η γόβα και ένα ενδιαφέρον μπροστά που κάνει το χιαστή. Όμως αυτό που δεν μου αρέσει πολύ είναι το μήκος του τακουνιού. Θα το ήθελα λίγο πιο ψηλό. 35 λεπτά και 28 δεύτερα ακόμη για την Αθηνά που αφήνει πίσω της το πρώτο κατάστημα και ολοκληρώνει την έρευνα αγοράς για παπούτσια στο επόμενο.
Γεια σου όμως λίγο, θα προλάβουμε. Έχεις και τα αξεσουάρ μετά. Γιατί βαράει ο συναγερμός, δεν πήραμε τίποτα. Θέλω κάτι σε εγώ, βαίει σε μποτάκι αν είναι εύκολο. Ωραία, να ρίξουμε μια μαζί. Σε νούμερο 37, έτσι. Ωραία. Για να δούμε. Αυτό θα ήθελα να δοκιμάσω. Ωραία. Και αυτό. Και... Τι άλλο μου κάνει έτσι λίγο κλικ. Μόνη της. Για να δω. Και μια διαφάνεια, δεν κακή ιδέα. Θα δοκιμάσω. Ωραία. Είναι για πρώην αυτά. Ορίστε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για πες μου. Γόβα snake print. Μου εφαρμόζει ωραία, μ' αρέσει. Έχει ωραίο τακούνι, άνετο φαίνεται. Και η μύτη του μ' αρέσει. Μου κάνει ωραίο κουτεπιέ. Κάτι έχει. Αυτό το κάτι που θέλω. Και τούλα. Θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δεν είναι αυτό, αλλά η προσπάθεια μετράει, την εκτιμάω. Για το δείπνο είναι μια χαρά και για την πασαρέλα δείχνει να μπορώ να το περπατήσω. Πολύ ωραία γόβα, όντως είναι τάση το φίδι. Μ' αρέσει και το τακούνι πίσω. Μ' αρέσει γενικά σαν επιλογή. Έτσι και έτσι. Δεν τρελαίνω. Για να δούμε και τα επόμενα. Δεν έχω ξαναβάλει κάτι τέτοιο, κορίτσια. Δεν ξέρω. Δεν είμαι φαν των Kardashian. Πρώτη φορά το δοκίμασα. Είναι λίγο extreme. Δεν νομίζω να αρέσει και στον πρώην μου. Επίσης, έχω και το άγχος. Μην ιδρώσει το πόδι και μετά κάνει κάτι θολούρες. Αν και είναι άνετο, δεν το συζητώ. Πολύ ωραία αυτή η γόβα. Θα είσαι πολύ στη μόδα. Μου αρέσει. Πολύ statement, παπούτσι. Αν πώς. Και να το βάλεις και με πολύ απλό από πάνω, έχεις ξεπεράσει τα όρια. Νομίζω ότι δίνει κάτι έτσι πολύ... Τι του δίνει? Διαφορετικό αυτό το παπούτσι. Συγκλονιστική γόβα, νιούτ, μυτερές μπροστά, σούπερ μοντέρνες, ωραίο σωστό τακούνι που είναι το νέο τακούνι που δεν είναι ούτε πολύ ψηλό ούτε πολύ χαμηλό, πάρα πολύ cool. Μπράβο. Πέδιλο. Πέδιλάκι, το πρώτο πέδιλο της ημέρας. Κι άργησες. Χοντρό τακούνι, άνετο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η πλέξη που κάνει μπροστά, το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο. Μου δείχνει ωραία και τα δαχτυλάκια μου, δεν βγαίνουν μπροστά. Είναι σικάτο, απλά δεν τα πολύ φοράω τα πέδιλα και αμφιταλαντεύομαι. Είμαι λίγο πιο πολύ της γόβας ή για τον ποτάκι. Φτωχούλι, πλην ταπεινούλι. Τούλι για τον Χριστούλι. Και αδιάφορο πέδιλο. Όχι, δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο πέδιλο. Δεν μου αρέσει έτσι όπως φαίνονται τα δάχτυλά σου μπροστά και δεν μου αρέσει και το τακουνάκι πίσω. Όχι. Αυτό τώρα το πεδιλάκι, πλεκτό μπροστά με το χαμηλό τακούνι, το χοντρό, όχι. Πόσο χρόνο έχω? 17 λεπτά. Δεν είναι τίποτα τα 17 λεπτά. Πες κάτι δυσίωνο. Δεν σε βλέπω να παίρνεις αξεσουάρ. Αθηνά, δεν κοράκιασες τόση ώρα. Ο χρόνος τρέχει. Έχω σκάσει, ας πιω λίγο νερό να ξεδιψάσω. Πάω στο επόμενο μαγαζί, φιλιά. Η 24χρονη υποψήφια τρέχει για να κάνει τις αγορές της. Τι σου φιλώ? Τα 5 ευρώ. Ωραία. Ορίστε και τα ψώνια σας και εγώ δείξω όλα σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Τι μας έμεινε τώρα? Τα αξεσουάρ. Φύγαμε. Έχουμε πέρασει και στα pets. Γεια σας. Καλά. Δεν γκρέμισα. Λοιπόν, έχω λίγο χρόνο, λίγα χρήματα. Έχω 35 ευρώ αυτή τη στιγμή. Δείξτε μου μία τσάντα και σκουλαρίκια. Πρόσεξε καλά, μην μου χάσεις. Πόντο κρίμα θα είναι. Ωραίο έπιπλο. Τι είναι, Louis Kens ή Louis XIV? Μαύρο, χρυσομπέζ, κάπως έτσι. Δεν θέλω πολλά έντονα χρώματα. Ορίστε. Ωραία, μ' αρέσει το χρώμα, είναι μπροζέ θα έλεγα, έχει και το κλάτς, έχει το αλυσιδάκι του, μπορώ να το φορέσω και έτσι, είναι βραδινό για το δείπνο, χωράει τα απαραίτητα, δεν θα πάρω πολλά, θα πάρω σίγουρα το κραγιόν μου βέβαια, ναι αμέ. Αν το σύνολό σου είναι κάτι πολύ λουσάντο και πολύ κλειδέ και θες να το ηρεμήσεις, κράτα το, αλλιώς σκουπίδονται νεκές και μέσα. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνει με κανένα σύνολο.
Δεν μπορώ να σου πω ότι με τρελαίνει ούτε το χρώμα, ούτε η διάθεσή του, ούτε το σχήμα του. Είναι ένα νέο, πολύ δυναμικό κορίτσι και πολύ σεξι. Και δεν χρειάζεται να το προσπαθήσει. Είσαι σεξι, έτσι έχει γεννηθεί. Δεν θα μου κρατήσει τώρα αυτό το κλατ. Τι άλλο έχετε να μου προτείνετε? Μετά είναι αυτή, σε φάκελο. Ναι. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η μεταλλική αγκράφα που έχει εδώ πέρα. Μου είναι και λίγο πιο μεγάλο το σχήμα από αυτές που προτιμώ. Βέβαια χωρέει πιο πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η υφή που έχει, είναι δερμάτινη, μαλακή. Ωραία, θα το σκεφτώ. Πω πω. Τι έγινε? Υπερβολικός αυτός ο φάκελος και αυτή η αγκράφα και το μπροζέ του. Κόλαση. Δεν θα τον επέλεγα. Α, πολύ καλύτερα. Μπρονζέ, μου αρέσει πάρα πολύ και το κούμπαμα μπροστά που κάνει λίγο 60's. Είναι πάρα πολύ σωστό, πολύ διαφορετικό και ταιριάζει πάρα πολύ για ένα νέο κορίτσι. Μπορώ να δω αυτήν? Βεβαίως. Ωραία. Ορίστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δερμάτινη, μαλακή, έχει και το γουνάκι του. Γενικά μου αρέσουν οι γούνες στα αξεσουάρ μου. Μόνο εκεί? Θεωρώ ότι είναι για την ηλικία μου, γιατί δεν είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο το χρώμα. Είναι μαύρο κλασική και θα μπορούσε να φορεθεί για μένα. Αχ, δεν μου αρέσει αυτός ο φάκελος, δεν μου αρέσει και η γουνίτσα μπροστά, ούτε το σχήμα του πολύ. Απλώς γλιτός και απέριτος μαύρος φάκελος που τη γούνα μπροστά τι την έχει. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 9 λεπτά. Γρήγορα, γρήγορα, σκουλαρίκια. Μ' αρέσουν αυτά, είναι εύκολο να μου τα βγάλετε? Ναι, ναι, βεβαίως. Μ' αρέσουν, χρυσή, μεταλλική, τέλη, φοριούνται το βράδυ, φοράω συχνά. Ναι, βλέπω κορίτσια να φοράνε κρίκους. I've heard that it's a trend. Oh. Για σένα, αυτό το σκουλαρίκι θα πρέπει να το φοράς τύπου από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που ξανακοιμάσαι. Α, και αυτά πολύ όμορφα, κάτσε μία να τα δω. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Το βλέπω. Ωραία, το δάκρυ. Δικό μου. Κάνει το τρισδιάστατο εδώ πέρα, χρυσά. Μου ταιριάζουν. Είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από αυτά που έχω μάθει να φοράω. Αλλά ίσως το τολμήσω και ξεφύγω από τους κρίκους. Το δάκρυ έτσι είναι λίγο πιο κομψό. Το σχήμα του όμορφο. Ωραίο και το δάκρυ, έχει και μία λαμψούλα. Είναι και λίγο έτσι πιο λουξ. Γιατί όχι. Πόσο χρόνο έχω, παιδιά? 4,5 λεπτά. Εντάξει, οριακά έχω καταλήξει, είμαι σίγουρη. Τι σου οφείλω? 30 ευρώ. Τσίμα, τσίμα φτάσανε. Επίτηδες το κράταγες για σας πέντε. Ευχαριστώ πολύ. Τη σακουλίτσα σας. Ευχαριστώ. Και από δεξούλα σας. Να είστε καλά. Και επιτυχία. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ. Φύγαμε. Ψηλές το ύψος σου. Πες μου, Αθηνά, θεά της Σοφίας, πώς πέρασες? Είμαι πολύ ανακουφισμένη που κατάφερα και έκανα όλο μου τα ψώνια. Μου έφτασαν τα χρήματα να πάρω και τα αξεσουάρ που ήθελα. Όλα τέλεια. Πάμε στο πλατό να ακούσουμε τι κουτσομπολιά έχουμε εκεί. Εμένα μου άρεσε το μαύρο φόρεμα με τη δαντέλα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και με τις μαύρες γόβες, τις ιδιαίτερες, που είχαν ένα άνοιγμα και κάποια κορδονάκια μπροστά. Ιδιαίτερα. Μ' αρέσαν αυτές οι γόβες με το κορδονάκι μπροστά. Τώρα για το φόρεμα είμαι λίγο. Διαφωνώ λιγάκι. Δοκίμασε πολλά κοστούμια, όμως δεν είδα να δοκιμάζει κάτι για από πάνω. Και αυτό με χάλασε. Εγώ θα ήθελα να τη δω πράγματι με ένα κοστούμι. Και το λευκό, νομίζω ότι θα τη φώτιζε με το κοραλί από μέσα, συνδυασμένο και σωστά. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Μια άλλη πρόταση. Να ξεφύγουμε και από το μαύρο-μαύρο. Η Αθηνά τα πρόλαβε όλα. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Αθηνά, πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Έχεις 20 ολόκληρα λεπτά. Και θα πούμε με τι μακιγιάζ θέλει να εντυπωσιάσει τον πρώην της η Αθηνά. Σόκαρε μας, Αθηνά. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω το μακιγιάζ μου. Αρχικά θα πιάσω τα μαλλιά μου για να μπορέσω να το κάνω γρήγορα. Καλά, εννοείται αυτό. Λέτε να τα αφήσει έτσι το μαλλάκι αλογούρα, γιατί το βλέπω ίσιο. Μη βιάζεσαι. Πάμε τώρα στο make-up. Πάμε. Τι γίνεται? Για να δούμε, θα βρει το σωστό χρώμα. Είναι τέλειο, είναι πολύ κοντά στον τόνο που έχει το πρόσωπό μου. Ναι. Α, τέλειο, μια καλό, χαρά. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά φαίνεται, ναι. Τι άλλο κάνουμε? Στα μάτια θα βάλω λίγο κονσίλερ. Αχα. Να φωτίσει, να κάνει μια μικρή αντίθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστός ο τόνος, ούτε πολύ κίτρινο, ούτε πολύ λευκό. Δένει και τη φωτίζει, τι λέτε εσείς? Σίγουρα τη χρειάζεται. Τώρα ήρθε η ώρα να τονίσω τα φρύδια μου. Είναι το χειρότερο. Ναι. Το βαριέμαι, αλλά είναι και απαραίτητο. Πάντως,
τα χθρίδια της, θα μ' άρεσε να τα τονίσει πολύ. Της πάει, δεν θα είναι έντονο υπερβολικό. Για να δούμε τι εννοείς. Ωραίο σχήμα φρυδιού. Ναι. Θα την κοιτάει ο πρώην και θα φοβάται να πει μια λέξη παραπάνω. Απ' τα φρύδια. Θα βάλω τώρα σκιά. Αθηνά, γράψτε στα φρύδια σου. Καλά το πας. Α, μπρονζέ σκιά, πολύ, πολύ ωραία επιλογή. Εκεί είναι αποχρώσεις. Και θα πάω εδώ, ναι, στο πιο σκούρο. Και τι θα κάνεις? Μήπως ξέρουμε λίγο από χρόνο, γιατί το βλέπω τραβάει πολύ το μάτι και το βρύδι. Πόσο χρόνο έχω? 11,5 λεπτά. Ωραία, ίσα που προλαβαίνω να κάνω και τα μαλλιά μου. Ναι. Να έρθουμε να σε βοηθήσουμε, να κάνουμε πιο γρήγορα. Πάμε τώρα στα εύκολα. Αυτά ήταν τα δύσκολα μέχρι τώρα. Οκ. Okay. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Βάζω μία μάσκαρα, μαύρη φυσικά. Φυσικά. Και μετά? Ωραία. Πάμε να βάλουμε ρούς. Το πινελό. Όχι, αυτό είναι. Λέτε να βάλει highlighter. Την έχω ικανή την αθμούλα μας. Και θα κάνω λίγο με την άλλη πλευρά βέβαια. Highlighting. Το έμαθα κι αυτό. Στο τέλος θα γίνω expert. Βάζει. Τι κόλλημα είναι αυτό. Ό,τι και αν πάει στο χέρι της βάζει. Είναι γενναιόδορη. Και πάμε στο κραγιόν. Έχω επιλέξει ένα κόκκινο χρωματάκι. Έτσι λίγο διαφορετικό από τα υγιεινά. Να σε δω. Λοιπόν. Γιατί φιλιέται? Αθηνούλα, είσαι μια σκέτη κουκλίτσα. Τι όμορφα μάτια. Τι ωραία τα φρύδια που δεν τα έχεις πειράξει, δεν τα έχεις λεπτύνει. Τι ωραία φυσική μορφιά χωρίς υπερβολές. Ωραίες υφές στην επιδερμίδα. Τέλειο το κραγιόν. Τι ωραίο κορίτσι είσαι εσύ. Τους. Ωραία, θα προχωρήσω στο μαλλί να το προλάβω. Θα ήθελα να δω την Αθηνά με μπούκλες, κορίτσια, εσείς. Μπούκλες θα τα κάνω. Όλο μπούκλα. Ναι. Mm-hmm. Θα κάνω μπουκλίτσες. Να τα χτενίσουμε πρώτα. Το βρήκατε. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Πάντως τώρα που έβγαλε το κοκαλάκι της, μου φάνηκε πολύ πιο παιδάκι από ό,τι φαινόταν με πιασμένο το μαλλί. Ξεκινάω από μπροστά φυσικά. Ναι. Πιστεύω αυτό το χτένισμα θα αρέσει στον πρώην της. Αφού την ξέρει έτσι, έτσι θα θέλει να τη δει. Αν αρέσαμε στους πρώην μας όπως ήμασταν, δεν θα ήταν πρώην. Μεγάλη αλήθεια! Θα αφήσω το ένα αυτή να φαίνεται όμως. Όχι αυτή, που δεν είναι πολύ καλή πλευρά. Το καλό προφίλ. Όχι αυτή, γιατί θα βλέπουν τα κορίτσια σε βάσερα άλλα πιο πολύ. Με τρέλανες. Εντάξει, ήθελα και ένα τσιμπιδάκι λαμπερό, αφού το πιάνει έτσι. Όλο γκρίνια είσαι. Αν και δεν χρησιμοποιώ λάκ στην καθημερινότητα, ας βάλουμε σήμερα, είναι ξεχωριστή περίπτωση. Τέλεια, νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Τέλειο μαλλί, φυσικό, σπασμένη μπούκλα αγαπημένη που το λέμε και το ξαναλέμε αλλά δεν το βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Και τέλειο και το μήκος. Δείτε τη μεταμόρφωση της Αθηνάς λίγο πριν ανέβει στην πασαρέλα. Έχω λίγο άγχος, ελπίζω όμως ότι θα καταφέρω να καταπλήξω τα κορίτσια. Ας δούμε. Ας δούμε τι θα δούνε τα κορίτσια στην τελευταία πασαρέλα της εβδομάδας, λίγο πριν την ανάδειξη της Shopping Star. Μεγάλη αγωνία και στο Twitter. Βάζουν στοιχήματα. Έλα Αθηνά, όλος ο πρώην δικό σου. Κέρδισέ τον. Α, βγήκε φουριόζα. Κάτσε παιδί μου, δεν σε προλαβαίνω. Το πάρτι άρχισε. Πού πας κιόλας, γύρνα πίσω. Και δώσ' του. Το κοινό παραλυρεί. Στους βαθμούς δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτή είναι πασαρέλα, κυρίες και κύριοι. Η Φιγένεια τι λες? Wow, Αθηνούλα, τι αέρας είναι αυτός.
You rock the catwalk που λένε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το top που επέλεξες. Πάρα πολύ ωραία ιδέα το crop παντελόνι, φαρδί, στενό στη μέση. Ό,τι πρέπει αναλογικά με το σώμα σου. Μ' αρέσει και το μαύρο σακάκι, μ' αρέσουν και τα σκουλαρίκια σου. Τώρα, ο φάκελος με τη γούνα δεν με ξετρελαίνει. Όμως με το υπόλοιπο τελικά δεν είναι αρμονικά. Δεν είναι άσχημο. Τα μποτάκια που πήρες δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είσαι φρέσκια, θελκτική, σεξι, αλλά χωρίς να προσπαθείς ιδιαίτερα πολύ. The new model. Α, τα έβγαλε. Πού πας? The new model. Και η Ιφηγένεια δεν το πολύ νιώθει. Για πες μου, Αθήνα, σου άρεσε? Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μοναδική. Δεν θα την ξεχάσω, θα θυμάμαι. Η Αθήνα είχε ένα πολύ καλό αέρα στην πασαρέλα. Μου φάνηκε πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Έλαμπε. Για να δούμε πόσα πλήρωσε για να λάμψει η Αθηνά. Για το σακάκι ξόδεψε 110 ευρώ, για το top 40, η zip kilot κόστησε 70 ευρώ, τα μποτάκια 95, η τσάντα 25 και τα σκουλαρίκια 5 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 345 ευρώ και της έμειναν μόλις 5. Αθηνά μου, γεια σου. Είσαι μια κούκλα, μου αρέσει πάρα πολύ το κραγιόν σου, τα σκουλαρίκια σου είναι φοβερά. Αν και τα παπουτσάκια σου όταν τα είδα δεν μ' άρεσαν ιδιαίτερα, μ' άρεσαν τα μαύρα με τα κορδονάκια μπροστά, αλλά και αυτά σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Και η τσαντούλα, η γουνίτσα δεν μ' άρεσε πολύ, αλλά είναι ωραία, ταιριάζει με το σύνολό σου. Δεν περίμενα να μην αρέσει η τσάντα στη Μαρία. Ίσως δεν της άρεσε το γουνάκι, αλλά εμένα είναι αυτό που μου έκανε το κλικ και ήθελα να την πάρω. Θα προτιμούσα να τη δω με κάτι διαφορετικό, ένα φορεματάκι, έτσι λίγο πιο ανάλαφρο, να μην είναι τόσο σοβαρό το ντύσιμό της, αλλά ήταν okay η εμφάνισή της. Αθηνά μου, είσαι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά. Το κοστούμι που διάλεξες αναδεικνύει πολύ ωραία τις κομπύλες σου. Ωστόσο, επειδή το παντελονάκι είναι κροπ, μου κλέβει λίγο από το μήκος του το μακρύ σακάκι και το ίδιο και τα σκουλαρίκια. Θα προτιμούσε η Αθηνά να είχε φορέσει βραχιόλια και όχι σκουλαρίκια, επειδή της έμενε αρκετό γυμνό δέρμα. Αντιθέτως, το χαμηλό κόψιμο που έχει το παπούτσι σου μου μακραίνει οπτικά τα πόδια σου. Ευχαριστώ. Το κοστούμι είναι πάντα μια πολύ εντυπωσιακή επιλογή, ωστόσο εκτός κι αν είναι business lunch ή αν γύρναγες από τη δουλειά στο γραφείο, μου φαίνεται πολύ επίσημο για δείπνο με τον πρώην. Δεν θα πήγαινα ποτέ στη δουλειά μου με snake print και δεν θα φόραγα zip kilot. Αν επέλεγα κοστούμι, θα ήταν διαφορετικό. Αθηνά μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη, η πασαρέλα σου ήταν υπέροχη, μου αρέσουν τα σκουλαρίκια σου, αν και θα τα ήθελα λίγο πιο, να μην είναι τόσο αστραφτερά, να είναι λίγο πιο ήσυχα. Με εντυπωσίασε πως στην Ιφηγένεια δεν άρεσαν τα σκουλαρίκια, πίστευα ότι θα της αρέσουν, αλλά δεν πειράζει, εγώ στείνω αυτά. Μου αρέσει πολύ το κοστούμι που επέλεξες και το μπλουζάκι. Τα παπούτσια δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα όταν τα είδα αρχικά, όμως τώρα που τα βλέπω μου ταιριάζουν εν μέρη, αλλά κάτι δεν μου αρέσει στο χρώμα. Το τσαντάκι σου μου αρέσει πάρα πολύ και η γουνίτσα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, έκανες μια υπέροχη πασαρέλα και πιστεύω ότι είσαι μέσα στο θέμα. Η Αθηνά βάφτηκε πολύ ωραία, είχε βάλει και έντονο κραγιόν, σαγηνευτικό. Τα μαλλιά της τα ήθελα λίγο πιο καλοκτενισμένα, ήθελα περισσότερες μπούκλες. Ξεκινώντας από τα μαλλιά, το μακιγιάζ άψογα πολύ όμορφα. Στιλιστικά τώρα το κρόπ, το κουστούμι είναι μπροστά και σε συνδυασμό με το τόπ σου που είναι snake στους τόνους του καφέ δένουν πολύ όμορφα. Όμως θα ήθελα να μου αλλάξεις ένα στοιχείο κάποιο άλλο από την εμφάνισή σου, π.χ. την τσάντα ή τα παπούτσια, αν τους έδινες σε ένα άλλο χρώμα, παραδείγματος χάρη ένα φούξια, κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι ταιριάζει το φούξια με το σύνολο που επέλεξα. Ίσως να πήγαινε σαν διαφορετικό χρώμα κάτι σε χρυσό, πάντως όχι φούξια. Τα σκουλαρίκια αυτά μου άρεσαν, δίναν και μία λάμψη, έκαναν και το πρόσωπό της πιο εντυπωσιακό. Με το μαλάκι μαζεμένο πίσω από το αυτή ήταν πολύ όμορφο. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Μαρία, στην οποία άρεσαν τα σκουλαρίκια, αλλά όχι τα μποτάκια και η τσάντα. Την Αθηνά έβαλα 7, γιατί θα την προτιμούσα με ένα άλλο παπουτσάκι και ένα πιο ανοιχτό μπλουζάκι στο ντεκολτέ. Δεύτερη Αναστασία που ενέκρινε το σύνολο, αλλά δεν τρελάθηκε με τα σκουλαρίκια και το παντελόνι. Στην Αθηνά έβαλα 8. Κάποιες λεπτομέρειες στο ντύσιμο της θα ήθελα να είναι διαφορετικές. Τρίτη θα κρίνει την Αθηνά η Ιφηγένεια, που βρήκε τα σκουλαρίκια πολύ αστραφτερά και θα ήθελε άλλο χτένισμα, αλλά της άρεσαν το τόπ και η τσάντα. Τι μαλούρα είναι αυτή. Στην Αθηνά έβαλα 7,
διότι ήθελα περισσότερες μπουκλές στα μαλλιά της και δεν μου άρεσε το χρώμα των παπουτσιών της. Και τελευταία η Κέλλη, που συμφώνησε με τους συνδυασμούς του συνόλου, αλλά διαφώνησε με την επιλογή των παπουτσιών και της τσάντας. Σκεπτική η Αθηνά. Τι με περιμένει, λέει. Στην Αθηνά έβαλα ένα 8, γιατί ήταν ολοκληρωμένο το σύνολό της, όμως μου έλειψε ένα χρώμα. Τι φωνικό βλέμμα ήταν αυτό. Κάθισε. Χιτσκοκικό θρίλερ στο παραπέντε, αφού Αθηνά και Κέλλη ισοβαθμούν στην κορυφή με 7,5 στα 10 και μαζί με τις υπόλοιπες υποψήφιες shopping star θα περιμένουν πολύ λίγο για την ανακοίνωση της νικήτριας από την fashion expert Βίκυ Καγιά. Πρώτα όμως η Βίκυ θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Όταν είστε καλεσμένες σε δείπνο με τον πρώην, καλά θα κάνετε να φορέσετε μεν κοσμήματα, αλλά όχι μεγάλα. Προτιμήστε μικρές λάμψεις στο λαιμό, στα αυτιά, στα δαχτυλίδια σας αλλά και στα βραχιόλια σας. Αποφύγετε ογκώδη κολλιέ και σκουλαρίκια όπως και στα χέρια. Το πολύ bling bling δεν κάνει καλό γιατί αποσυντονίζει τον άλλο. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια ψηφοφορία να τρέχει. Δείτε ξανά τις επιλογές των κοριτσιών μας και αποφασίστε τώρα. Ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η δική σας αγαπημένη, πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Προς το παρόν όμως, πάμε να υποδεχτούμε τη Βίκυ Καγιά και σε λίγο θα μάθουμε τη δική σας αγαπημένη υποψήφια. Κορίτσια, υποδεχτείτε τη Βίκυ Καγιά! Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας! Γιατί με κοιτάτε έτσι? Είσαι πολύ όμορφη! Α, γι' αυτό! Νόμιζα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς, αλλά κατά δεύτερο νόμιζα ότι το θέμα της εβδομάδας σας πιλάτευσε, σας δυσκόλευσε. Πάμε να δούμε αναλυτικά το styling, κορίτσια. Μαράκι, φωτιά στα κόκκινα. Εμένα πιο πολύ Αγίου Βαλεντίνου μου θύμισες δείπνο, παρά δείπνο με τον πρώην. Είναι επιθετικό χρώμα, είναι πάρα πολύ παθιασμένο και ερωτικό και είναι σαν να προσπαθείς πάρα πολύ. Στη θέση σου θα έπαιρνα ένα από τα δύο κόκκινα κομμάτια. Όχι πως δεν έχεις σετάρει σωστά αυτό που φοράς, όχι πως δεν σου πάει. Απλά παρά είναι μπαμ, είμαι εδώ, σε θέλω, κάτσε κάτω. Δηλαδή μπορεί άλλο να σκιαχτεί. Συμφωνώ με την κριτική της Βίκυ για το κόκκινο. Ίσως ήταν πολύ έντονο και τα δύο κομμάτια μαζί. Αν το έκανα διαφορετικά, θα συνδύαζα ένα από τα δύο κομμάτια με κάτι άλλο. Αναστασία. Total δερμάτινο look, 80's μαλλί στο πλάι με make-up, ροζ και πορτοκαλί και κόκκινο, θα βγεις με τους Aerosmith. Με ποιον θα βγεις, πες μου, θέλω να ξέρω πώς... Ονόματα δεν λέμε, οι οικογένειες δεν θίγουμε. Θα βγεις με έναν star του rock. Θα βγω με έναν star του rock. Τότε θα το καταλάβω, ρε παιδιά. Τώρα εξηγείτε, λοιπόν. Κάποιες φορές οι πρώοι μου βάφονται πιο πολύ από μένα. Wow! Με μαύρο, φαντάζομαι. Μαύρο, άσπρο. Άρα είσαι της punk σκηνής. Ναι, είμαι της punk σκηνής. Τώρα εξηγούνται όλα, λοιπόν. Τα σχόλια της Βίκυς με ανέβασαν πολύ. Και πια δεν θα ανέβαινε άλλωστε αν την έλεγαν τη star της παρέας της. Ιφηγένεια. Έκανες μια πάρα πολύ ασφαλή επιλογή. Total black, το οποίο σου πάει πάρα πολύ. Η φόρμα που επέλεξες σίγουρα σου πάει. Απλά δεν θεωρώ ότι σε κολακεύει σαν γυναίκα τόσο πολύ όσο θα ήθελα για το ραντεβού αυτό. Δεν υπάρχει κάτι με πτώση στο σύνολό σου, γιατί είναι total black και σώζεται. Η γόβα είναι πάρα πολύ ωραία, το κραγιόν πολύ ωραίο. Τα μαλλιά θα τα ήθελα πίσω, πιασμένα απλά ή και ψηλά μια ωραία λογορά να φανεί ο λαιμός. Συμφωνώ με τη Βίκυ. Η κριτική της δεν με ενόχλησε καθόλου. Είχε δίκιο σε όλα. Κέλλη. Πήρες ένα φόρεμα το οποίο έχει μια υπέροχη λαιμόκοψη για το λαιμό και τους ώμους σου. Πραγματικά ήταν από την αρχή από τα αγαπημένα μου. Το παλτό είναι υπέροχο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρωινό για να μπει πάνω σε ένα φλόραλ τέτοιο φόρεμα. Επίσης τα μαλλιά σου και εμένα θα μ' άρεσαν σαν λομίκος, για να είναι λίγο πιο φρέσκα και πιο νεανικά. Και οι γόβες είναι ωραίες, αλλά δεν είναι ωραίες συνδυασμένες με αυτό που έχεις διαλέξει. Τις χάνουμε τις γόβες. Είναι και το φλόραλ, είναι και το μπέζ, είναι και το. Ξέρεις, όλα μαζί. Η κριτική της Βίκυς με βρήκε πολύ το σύμφωνη για τις στιλιστικές λεπτομέρειες, όπως το ήρεμο πρωινό του παλτό, ενώ θα έπρεπε να το κάνω λίγο πιο βραδινό και πιο αναμενόμενο. Και η γόβα ήταν για μένα μια συνειδητή επιλογή εξ αρχής. Αθηνά, μ' αρέσει πάρα πολύ η crop chip kilot. Μ' αρέσει που είναι στενό, ψηλόμεσο, αλλά είναι τόσο ψηλόμεσο όσο χρειάζεται για τη δικιά σου την τάλια. Γιατί είναι πιο πάνω, πιο κάτω, αλλάζει και το ύψος της γυναίκας. Τέλειο το τόπο από πάνω. Μ' αρέσει που έβαλες και ένα τελείως αντρικό σακάκι από πάνω και το έκανες πολύ αυστηρό τύπου 2 λεπτά. Εγώ θα πω πότε βγάζω το σακάκι. Καλό, πολύ καλό. Ναι. Μ' αρέσει τα σκουλαρίκια σου, τα μαλλιά σου πάρα πολύ ανάλαφρα. Φανταστικό το μακιγιάζ. Δεν μ' αρέσει το ποτάκι.
Τα σχόλια της Βίκης με χαροποίησαν και με στενοχώρησαν λίγο, αν και περίμενα ότι μπορεί να με της άρεσε το παπούτσι, αλλά δεν πειράζει. Πριν δούμε την αναλυτική κατάταξη και βαθμολογία, πάμε να δούμε ποια προτιμάει το κοινό ως αγαπημένη του για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε την τελική κατάταξη και βαθμολογία. Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 4,62 στα 10 είναι... Είναι η Αναστασία. Στην Αναστασία θα έβαζα 5. Δεν πήγε όμως αξεσουάρ, άρα 4. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής. Με ένα παντελόνι biker, δερμάτινο τόπτο που είναι πάρα πολύ ωραίο συνταρισμένο με κάτι άλλο. Μια πολύ ωραία επίσης γούνα που έτσι όπως την έχει σετάρει με το μαλλί, το make-up, το ποτάκι, το δίχτυ από μέσα, κάνει σαν rock συναυλία ή να βγεις με έναν rock star. Με το 4 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Αναστασίας διαμορφώθηκε στα 4,62 στα 10 και έτσι παρέμεινε στην 5η θέση. Είμαι στην πρώτη θέση από το τέλος, γιατί να στεναχωριέμαι. Στην 4η θέση, με βαθμολογία 6,25 στα 10 είναι... Είναι η Ιφηγένεια. Στην Ιφηγένεια θα έβαζε 7, όμως δεν προλάβαμε τα αξεσουάρ, άρα 6. Παρόλο που έχει συνθέσει ένα total black σύνολο, άμα κάτσεις και το αναλύσεις από κοντά, ούτε η φόρμα είναι ιδιαίτερα κολακευτική για το σώμα της, αλλά ούτε και το παλτό σεταρισμένο με αυτήν την φόρμα. Οι γόβες είναι πάρα πολύ όμορφες, τα μαλλιά είναι πολλά, θέλουν να πιαστούν, να μαζευτούν, να είναι λίγο πιο χαλαρά, λείπουν βέβαια κοσμήματα και μια πολύ ωραία τσάντα. Με το 6 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Ιφηγένειας διαμορφώθηκε σε 6,25 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 4η θέση. Νιώθω ικανοποιημένη. Το ευχαριστήθηκα, πέρασα υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενη που δεν βγήκα τελευταία. Στην 3η θέση, με βαθμολογία 6,62 στα 10 είναι... Είναι η Μαρία. Στη Μαρία μου, στον έλουρο Μαρία, βάζω 6. Το φόρεμα, okay, είναι όμορφο από μέσα, έχει ένα σχίσμα που είναι πάρα πολύ σεξ. Θα προτιμούσα όμως από πάνω κάτι πιο ήσυχο. Η τσάντα δεν με ξετρελαίνει, είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Το κολλιέ δεν είναι άσχημο και έτσι που το έβαλες και από μέσα, τα επίπεδά του φαίνονται πολύ όμορφα πάνω στο δέρμα σου. Γενικά είμαστε ένα πολύ όμορφο και σεξι κορίτσι με ένα πανέμορφο σώμα και τι ωραία που χορεύεις. Με το 6 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Μαρίας διαμορφώθηκε σε 6,62 στα 10 και έτσι κατέκτησε την 3η θέση. Η 3η θέση ήταν κάτι που περίμενα. Δεν ήξερα αν ήμουν ακριβώς μέσα στο θέμα, αλλά μ' άρεσε αυτό που επέλεξα. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Κέλλη ή η Αθηνά. Η Αθηνά ή η Κέλλη. Η νικήτρια του Shopping Star. Με βαθμολογία 7,75 στα 10 είναι... Ανοίγω. Η Αθηνά! Μπράβο, Αθηνά! Μπράβο, Αθηνά! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν περίμενες. Όχι, είχα πάρα πολύ καλή ανταγωνίστρια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Στη δεύτερη θέση είναι... πάρα πολύ. Η Κέλλη με 6,75. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά και όλο το συνεργείο. Εμείς ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσεις και τα κορίτσια που σε βαθμολόγησαν τόσο ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα πάω ταξίδι, είναι το μόνο σίγουρο. Πού θα πας, πες! Ταϊλάνδη. Το έχω πει. Αλήθεια! Ναι. Χαλάλη τα χρήματα. Φτάνει μόνο για τα αεροπορικά, αλλά δεν πειράζει. Θα πάω. Τι κακό είναι να καλύψουν τα αεροπορικά. Όχι. Το Shopping Star καλύπτει τα αεροπορικά για την Ταϊλάνδη. Ναι, ναι. Yeah! Στην Κέλλη μου βάζω 6, γιατί ενώ διάλεξε ένα φόρμα πολύ κολακευτικό για το σώμα και την ηλικία της, επέλεξε ένα παλτό το οποίο είναι πρωινού τύπου. Οι κόκκινες γόβες, πολύ hot, λουστρίνι, με χρυσά τρούξ, δεν έχουν καμία σχέση σεταρισμένε με φλωράλ φόρεμα, όπως και τα σκουλαρίκια. Περίμενα σίγουρα την πρώτη θέση, γιατί μου αρέσει να κερδίζω πάντα στη ζωή μου, όμως και η δεύτερη... Δεν βαριέσαι! Εντάξει, τι να κάνουμε, θα τη δεχτούμε.
Στην Αθηνούλα μου βάζω 8, γιατί σέντερ είναι ένα πολύ αρμονικό σύνολο, το οποίο φυσικά και μπορεί να σταθεί για την περίσταση και το θέμα της εβδομάδας. Αρμονικά σεταρισμένο χρωματικά, αλλά και τα πατρόν της πάνε πάρα πολύ, χωρίς να είναι πολύ στενά πάνω και χωρίς να διαγράφουν. Το τσαντάκι στέκεται και είναι ok. Τα παπούτσια βέβαια είναι η μόνη παραφωνία στο σύνολο που δεν θεωρώ ότι θα έχει διαλέξει. Shopping Star της εβδομάδας η Αθηνά με τελική βαθμολογία 7,75 στα 10. Δεύτερη Κέλλη με 6,75 στα 10. Τρίτη Μαρία με 6,62. Τέταρτη Ιφηγένεια με 6,25. Και πέμπτη Αναστασία με 4,62 στα 10. Είμαι νικήτρια, το ήθελα πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Τα κορίτσια ήταν όλα πάρα πολύ δυνατά, η καθημερινή τους είχαν ένα ξεχωριστό look. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, έχω μείνει άφωνη. Έχω και άλλο δωράκι, θέλω να δω τι είναι. Είναι υπέροχα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε κάθε εβδομάδα πιστά στο πλάι μας. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε λίγη από τη μαγεία του Shopping Star, δηλώστε τώρα συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, έρχεται Δευτέρα με σούπερ νέο θέμα και νέα Shopping Star. Φιλάκια! From the ashes we rise with hope.